Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του 67ου Φεστιβάλ Φιλίππων την Κυριακή 7 Ιουλίου με τη συναυλία του Σταμάτη Κραουνάκη. Το Φεστιβάλ Φιλίππων συμπληρώνει φέτος 67 χρόνια ζωής, ενώ είναι αφιερωμένο στο σπουδαίο συγγραφέα και ποιητή Βασίλη Βασιλικό. Ήρθε η στιγμή που περιμέναμε. Ναι. Την Κυριακή 7 Ιουλίου έχουμε την πρεμιέρα μας. Είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με μια φανταστική συναυλία. Ο έρωτας πιάνει δουλειά. Ένα πανηγύρι αγάπης, έρωτα, ένα κάλεσμα σε όλους μας. Είναι πολύ σημαντικό που ξεκινάει το φεστιβάλ με το Σταμάτη. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, που τον εκτιμάμε, τον σεβόμαστε όλοι. Δηλαδή τα τραγούδια του μας συνοδεύουν. Αλλά και είναι και ένας άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την πόλη, με τον τρόπο του. Και την αγαπάει ιδιαίτερα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο σαν έναρξη το ότι ξεκινάμε με Σταμάτη. Ξέρω επίσης ότι κάθε κομμάτι από αυτό το φεστιβάλ το έχεις ζυγίσει, το έχεις υπολογίσει, το έχεις μετρήσει, το έχεις ξαναμετρήσει και ότι ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα δεν είναι τίποτα τυχαίο. Σωστά. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ για να το αφήνεις στην τυχαιότητα. Και να το ζυγίζει και πολλές φορές. Ναι. Και θέλει χρόνο, προετοιμασία, δηλαδή... Πάντα κάνεις το καλύτερο, σκέφτεσαι τελικά σου. Το τι θα βγει στο τέλος δεν είναι ακριβώς στο χέρι σου. Γιατί είναι πολύ παραγωγικό το σύστημα. Αλλά η σπορά πρέπει να είναι καλή. Και μετά πρέπει να έχουμε τη βροχή, τον ήλιο, πώς θα ανθίσουν τα πράγματα, πώς θα αναπτυχθούν. Πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά, ανέλειψε τα καλά. Δηλαδή, μακάρι να πάει και φέτος έτσι. Θα είμαι πολύ χαρούμενη αν πάει και φέτος έτσι. Πώς το ρυθμίζεις όλο αυτό, δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές παραγωγές σε ολόκληρη την Ελλάδα, τόσα πολλά διπεθέ. Εθνικό θέατρο, θέατρο Βορείου Ελλάδος, παραστάσεις με γνωστούς ηθοποιούς, παραστάσεις όμως που δεν έχουν εκεί ιδιαίτερα γνωστούς. Αλλά όλα αυτά μαζί αποτελούν το κομμάτι του αρχαίου θέατρου, το φεστιβάλ του αρχαίου θέατρου. Πώς τα ζυγίζεις όλα αυτά, δηλαδή το κομμάτι σου αυτό, πώς το συνθέτεις στο παζλ? Δεν ξέρεις πώς θα είναι η παράσταση. Δηλαδή, η διαδικασία το χειμώνα και το καλοκαίρι διαφέρει πάρα πολύ. Γιατί το χειμώνα πάω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, βλέπω παραστάσεις, λέω, έχει Σωστά. να μπει κάτι στην πόλη. Είναι πολύ ωραία παράσταση, αλλά δεν θα μιλήσει στην πόλη, γιατί είναι και αυτό το κριτήριο πια. Και δεν είναι ποιο είναι το δικό μου προσωπικό γούστο. Δηλαδή, δεν είναι ότι φέρνω τις παραστάσεις που μου αρέσουν εμένα. Υπάρχουν παραστάσεις που μου αρέσουν πολύ περισσότερο από αυτές που ήρθανε. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να απευθύνονται και σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Γιατί με απασχολεί το κοινό. Θέλω να είναι γεμάτο το θέατρο. Και θέλω να είναι γεμάτο το θέατρο και με άτομα διαφορετικής ηλικίας. Δηλαδή θέλω να νιώθουν όλοι οι πολίτες της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής ότι το θέατρο έχει κάτι να τους πει και τους αφορά. Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος το φεστιβάλ, εκτός από τις υπόλοιπες παραγωγές, θα αναδείξει και 6 νέες παραγωγές δικές του, οι οποίες θα προκύψουν και θα περιέχουν κομμάτια από τα κείμενα του Βασίλη Βασιλικού. Την ατμόσφαιρα θα ολοκληρώσουν 2 συναυλίες, αλλά και η παρουσίαση του πειραματικού εργαστηρίου του αρχαίου δράματος, το οποίο θα ολοκληρώσει το 67ο Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο φέτος θα χαράξει τη δική του φωτεινή πορεία. Των παραστάσεων, της εργασίας του ΔΠΘ, της προβολής του, τους δίνεις και αυτούς ζωή. Εννοείται. Και είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι στατική. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό τώρα που είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας, αυτή να ταξιδεύει και εκτός των τυχών της πόλης. Δηλαδή, γιατί το πρώτο στοίχημα ήταν ότι είμαστε από το μηδέν, πάμε να παράξουμε, να δούμε τι κάνουμε. Τώρα που είδαμε τι κάνουμε, είναι ωραίο αυτό να ταξιδέψει κιόλας. Και είναι ωραίο για όλους. Είναι ωραίο και για το ΔΠΘ και για τους συντελεστές που συμμετέχουν μέσα σε αυτό. Έχουν μείνει πολλά ΔΠΘ, Εύα. Είναι δύσκολη πίστα. Είναι δύσκολη πίστα. Είναι δύσκολη πίστα. Αν θέλεις να. Γενικά. Οπότε και φέτος υπάρχει αυτό το βάρος και το φως και η σημασία στις δικές μας παραγωγές και η φροντίδα. Έχουμε 6 δικές μας παραγωγές. 6 παραγωγές του ΔΠΘ. Κανονικές. Όχι αναλόγια, όχι απλά αναγνώσεις. Ναι. Με, κανονικά, ναι, παραστάσεις. Παράσταση. Από πολύ ταλαντούχους σκηνοθέτες. Όλο το φεστιβάλ, όπως έχουμε πει, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Βασίλη Βασιλικού. Και έχουμε πάρει τα έργα του, τα έχουμε βάλει στο μικροσκόπιο και προσπαθούμε να συνομιλήσουμε μαζί τους. Δηλαδή, κάποιες παραγωγές έχουν αυτούσια κάποια κομμάτια των έργων τους. Κάποιες δεν έχουν κομμάτια, αλλά απαντάνε σε έργο. Δηλαδή, όλες ξεκινάνε, έχουν αφετηρία το έργο του Βασίλη Βασιλικού.
Και οι φωτογραφίες λοιπόν είναι η πρώτη παράσταση, η πρώτη δική μας παραγωγή, 8 και 9 Ιουλίου, στην Παλιά Μουσική. Η Λιτό, ο Δημήτρης, η Λέκτρα και η Αλεξάνδρα έχουν ήδη φτάσει στην πόλη. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στην Παλιά Μουσική και κάνουν πρόβες. Ανυπομονούμε. Το Κυριακό είναι κοντά. Δευτέρα-Τρίτη είναι. Δευτέρα-Τρίτη, ναι. Προσπαθώ να κάνω μια δομή. Μπράβο, ναι. Έτσι ώστε να είναι εύκολο να το παρακολουθήσεις. Γιατί επειδή το καλοκαίρι υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα.